στο Δήμο. Και θα έρθω στην κυρία Τοπαλίδου. Κυρία Τοπαλίδου, όλος ο τελευταίος λόγος εσάς και θα κάνω την ίδια ακριβώς ερώτηση. Γιατί θέλετε να βρεθείτε στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο και τι θέλετε για τη χώρα μας? Θέλουμε να βρεθούμε εκεί για να διεκδικήσουμε. Να προτείνουμε εμείς λύσεις. Να απαιτήσουμε ένα ενιαίο ταμείο για τους ανέργους, ένα ενιαίο κατώτατο μισθό. Να απαιτήσουμε αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση. Στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς η Ελλάδα βρέθηκε τρίτη από το τέλος στις δαπάνες για την εκπαίδευση με βάση το ΕΕΠ. Ο Τζον Φάλλον είχε πει ότι υπάρχει ένας στενός δεσμός ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και στην εκπαίδευση. Γι' αυτός ο δεσμός είναι αμφίδρομος. Ας δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους, σε αυτούς που θα έρθουν αύριο για να δράσουν, την ευκαιρία να το κάνουν. Νέος. Παρακαλώ, κύριε Σταυρουλιά. Παρακαλώ. Νέος, όταν λέμε νέος, τι εννοούμε? Ότι απλά πρέπει ηλικιακά. Νέος πολιτικά. Νέος πολιτικά, okay. Να το διευκρινίσω. Γιατί και εμείς στο Περιστέρι αυτής της θεωρίας είμαστε και γι' αυτό έχουμε ένα ψηφοδέλτιο με 70% νέους και επιστήμονες και σαν πρόσωπα. Νέος πολιτικά. Ευχαριστώ. Κυρία Τοπαλίδου, μια τελευταία έκθεση έδειξε ότι η Ελλάδα στο εκπαιδευτικό της σύστημα βρίσκεται σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς σε αυτό το τομέα ως νέος επιστήμονας, τι θα μπορούσατε να προτείνετε για να αλλάξει αυτό το καθεστώς στη χώρα μας? Αρχικώς να πω ότι σε αυτή την έκθεση οι πρώτες τέσσερις χώρες είναι ασιατικές χώρες. Η Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το Μεξικό και τη Βραζιλία. Αυτό που πρέπει να αλλάξει αρχικώς είναι αυτό που είπαμε, να δοθούν χρήματα στην εκπαίδευση, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε ένα αρνητικό ρεκόρ απασχόλησης των αποφύτων. Οι απόφοιτοι είτε δεν εργάζονται στη χώρα μας, είτε φεύγουν σε χώρες του εξωτερικού. Άρα οι νέοι κάτι παίρνουν από το ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο ποτέ δεν το επιστρέφουν πίσω, στη χώρα, στην παραγωγή. Αυτό στο μέλλον θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία. Επίσης, έχουμε μια διαρροή φοιτητών. Πάρα πολλοί φοιτητές σταματάνε το πανεπιστήμιο για εργασιακούς λόγους. Άρα δεν δίνουμε τη δυνατότητα οικονομικά στους νέους να εκπαιδευτούν. Mm-hmm. Και τρίτον και τελευταίο, πρέπει να φύγουμε από την εσωστρέφεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Πρέπει να γίνουμε πιο εξωστρεφείς. Τι εννοώ με αυτό? Στη χώρα μας, καλώς ή κακώς, διδάσκονται όλα τα μαθήματα μόνο στα ελληνικά. Πρέπει να ανοίξουμε και τους ορίζοντές μας προς τα έξω. Κάποια μαθήματα μπορούν να διδάσκονται στα αγγλικά. Να έρχονται. Δηλαδή, ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά? Κάποια μαθήματα επιλογής στα πανεπιστήμια. Να έρχονται επιστήμονες και φοιτητές από άλλες χώρες και να εκπαιδεύονται σε εμάς. Αυτό μπορεί να προσφέρει στην οικονομία μας. Το νέο Εράσμου σύστημα δίνει 40% επιπλέον χρηματοδότηση για αυτό το λόγο. Όπως οι Έλληνες πάνε με αυτά τα προγράμματα στο εξωτερικό, το ίδιο μπορούν να έρθουν και οι φοιτητές από το εξωτερικό στη χώρα μας. Επίσης, μπορούν να έρθουν άνθρωποι να σπουδάσουν εδώ. 25.000 ελληνικές οικογένειες το χρόνο στέλνουν τα παιδιά τους έξω. Είστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Είμαι υπέρ αρχικώς το να διατηρήσουμε τη ταυτότητά μας στα εθνικά μας πανεπιστήμια με εξωστρέφεια και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξει και ιδιωτική εκπαίδευση.